1945, 9 Μάη 2020. 75 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών. Πριν από 75 χρόνια, ο Σοβιετικός Κόκκινος Στρατός μπήκε θριαμβευτής εδώ στο Βερολίνο, την πρωτεύουσα της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Βρίσκεται το πιο εντυπωσιακό αντιφασιστικό μνημείο σε όλο τον κόσμο. Θυμίζει σε όλους τους λαούς ότι το καθοριστικό χτύπημα στον ναζισμό το έδωσε η Σοβιετική Ένωση με περισσότερους από 20 εκατομμύρια νεκρούς. Υψώθηκε η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο. Καρφώθηκε στην καρδιά του ναζιστικού τέρατος. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστά στον κόκκινο στρατό περισσότερα από όσα μπορεί ποτέ να πληρώσει. Όσα ψέματα κι αν πούν οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλήθεια δεν θα σβηστεί. Ο καπιταλισμός που γεννά και τρέχει τον ναζισμό δεν είναι ανίκητος. Το μέλλον των λαών της Ευρώπης είναι η ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος και επίκαιρος όσο ποτέ.